επιπτώσεις της συμφωνίας όσον αφορά τις επιχειρήσεις στον επιχειρηματικό κόσμο είναι άμεσες. Ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση μετά τη συμφωνία στην αγορά. Υπάρχουν 4.000 επιχειρήσεις υπολογίζονται που φέρουν το όνομα Μακεδονία στα προϊόντα τους ή έχουν σχέση με το όνομα αυτό. Οι οποίες αυτές οι επιχειρήσεις, όπως ξέρετε κι εσείς, το όνομα σε μια επιχείρηση, το brand name που λέμε, είναι η ιστορία της, είναι το προϊόν της, είναι η ταυτότητά της. Φανταστείτε τώρα αυτές οι επιχειρήσεις να μπουν σε διαδικασία να αποδείξουν και να θέλουν να συνεχίσουν με το ίδιο το όνομα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, στη συμφωνία των Πρεσπών, όσον αφορά για το κομμάτι των επιχειρήσεων, είπανε ότι θα δημιουργηθεί μια διεθνής επιτροπή, η οποία θα συσταθεί το 19 και σε βάθος τριετίας θα εξετάσει όλα αυτά που αφορούν τις επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπήκαμε τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε τις επιχειρήσεις που ήδη τώρα, τις ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη τώρα φέρουν το όνομα Μακεδονία στα προϊόντα τους, στην ονομασία τους και την ταυτότητά τους. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι ήδη οι επιχειρήσεις είναι σε μία σύγχυση όπως σας είπα. Έχετε μια εικόνα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, που παράγουν προϊόντα που φέρνουν την επωνυμία Μακεδονικό, Μακεδονικός, Μακεδονική, και τι κοστολόγιο θα απαιτηθεί να δηλωθεί αυτό το brand name και να διατηρηθεί? Γιατί αυτό πρέπει να δηλωθεί και να δηλωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 4.000 επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση για να μπορέσει να πιστοποιήσει το προϊόν της, ένα προϊόν, ένα κωδικό, όσον αφορά για την Ευρώπη μιλάμε, το κόστος είναι κοντά στα 2.000 ευρώ σε ένα γραφείο που υπάρχει στην Ισπανία. Αν έχει 10 κωδικούς, επί 2.000 ευρώ θέλει 20.000 ευρώ. Ενώ θέλει 8.000 ευρώ ένα κωδικό για να πιστοποιήσει διεθνώς το προϊόν της. Φανταστείτε σε τι απίστευτη ταλαιπωρία θα μπουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Και το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Όχι ότι μόνο δεν έχει εξασφαλιστεί, τουλάχιστον σε αυτές τις επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν, η διεθνής αυτή επιτροπή που σχεδιάζουν να γίνει το 19, δεν ξέρουμε από την ελληνική πλευρά ποιοι θα συμμετέχουν. Η δικιά μας θέση, και εγώ προσωπικά έχω στείλει και έχω ετοιμάσει και έγγραφα, ότι σε αυτή την επιτροπή τουλάχιστον να συμμετέχουν τα επιμελητήρια της Μακεδονίας, οι τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος. Δυστυχώς θέλουν να κάνουν μια επιτροπή που θα συμμετέχουν μόνο διπλωμάτες. Ξέρουν μόνο τον επικεφαλής, τον κύριο Μπράχο που είναι, και σχεδιάζουν να κάνουν και εκεί μια επιτροπή με διπλωμάτες χωρίς να συμμετέχει επιχειρηματικά.